Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Όποιος έχει απορία ρωτάει και ξεκινάμε με το RDS. Παιδιά, για τα παραδοτέα, θα πρέπει να συμπεριλάβετε το κώδικα share σε ένα φάκελο zip. Δηλαδή, βάζετε όλα τα αρχεία σας, πηγαία αρχεία, απαντήσεις κτλ. Μέσα σε ένα φάκελο και το κάνετε zip και το βάζετε στο κλάδι. Το κλειάδι δεν βλέπετε, δεν κοιτάει κανείς κάτι. Θα πρέπει να τα συμπεριλάβεις σε ένα zip και να τα ανεβάσεις στο κλάδι. Αν θες να τη γράψεις από το YouTube, μπορείς κανονικά να μαρκάρεις κείμενο και αυτό αντιγράφεται από μόνο του. Δηλαδή, μαρκάρεις κάτι και βρίσκεται στο κεφίνι. Ναι, παιδιά, απλά παίρνετε τον κώδικα, το βάζετε μέσα σε ένα αρχείο.se και το συμπεριλαμβάνετε στο αρχείο zip. Ναι, αν έχεις το πρόγραμμα, ναι, αλλιώς μπορείς να τα κάνεις και στο Notepad απλά αντιγραφή του κώδικα. Παιδιά, μόνο στο E-Class ανεβάζονται τα αρχεία. Λοιπόν, θα ξαναδείξω ξανά πώς γίνεται σύνδεση. Λοιπόν, ανοίγετε το booty. Πρέπει να το έχετε όλοι κατεβάσει. Στο session βάζετε τα στοιχεία σας. Αν θέλετε να δείτε πώς κάνετε σύνδεση στο Zafora, θα σας στείλω ένα link το οποίο κάνει μια περιγραφή και δεύτερο παράγραφο και λέει σύνδεση με SSH. Θα το φέρω και από εδώ. Εδώ δηλαδή δείχνει πώς θα συνδεθείτε με SSH στο Zafora. Λοιπόν, εγώ θα πληκτρολογήσω το username μου και μετά με παπάκι διαχωρίζω τη διεύθυνση του Zafora. Θα βάλω και λίγο μεγαλύτερη τη γραμματοσειρά για να φαίνεται. Και όπως είμαστε εδώ πατάμε open. Στη συνέχεια πατάμε τον κωδικό μας. Εάν δεν κουνιέται το πράσινο, είναι για λόγους ασφαλείας για να μην φαίνεται πόσο ψηφία έχει ο κωδικός σας. Παρ' όλα αυτά, όταν πληκτρολογείτε, καταγράφεται. Γιατί μερικοί μου λέγατε ότι δεν δέχεται είσοδο το Zafora. Λοιπόν, πατάω τον κωδικό μου και είμαι συνδεδεμένος στο Zafora. Το Zafora απλά το χρησιμοποιούμε για να συνδεθούμε από το σπίτι μας, καθώς το Pleiades δεν μας αφήνει να κάνουμε σύνδεση αν είμαστε εκτός του δικτύου του Πανεπιστημίου. Οπότε, ενώ είμαστε στο Zafora, δεν έχεις βάλει τότε σωστά το username. Το username, αν δεις και στο PDF που έστειλα, πρέπει να είναι της μορφής ICTE00 και το ένσο. Αν έχεις 3 ψηφία, αλλιώς έτσι αν έχεις 4 ψηφία. Και στη συνέχεια βάζεις την υπόλοιπη διεύθυνση. Ναι, θέλει και ένα ST. Πρέπει να είναι δηλαδή αυτής της μορφής. Εάν έχετε IM με 3 ψηφία, βάζετε 0. Εάν έχετε με 4 ψηφία, βάζετε αυτή τη μορφή. Λοιπόν, εάν συνδεθείτε στο Zafora τώρα, πρέπει να συνδεθείτε από το Zafora στο Pleiades. Πολύ απλά κάνετε SSH, Pleiades και συνδέστε αυτόματα, χωρίς να ξαναγράψετε τα στοιχεία σας. Λοιπόν, το Pleiades είναι αυτό το οποίο εργαζόμαστε.
Θα δείξω τώρα λίγο το NPS για την Τετάρτη. Λοιπόν. Θα πρέπει να κάνετε ένα πρόγραμμα σε OpenMPI, το οποίο θα δέχεται μία παράμετρο, που θα είναι ο αριθμός μητρώου σας. Παράμετρος Παύλα Y πρέπει να το βάλετε όταν χρησιμοποιήσετε, ας πούμε, το VNC που είχαμε χρησιμοποιήσει πιο παλιά για να κάνετε forward και τα γραφικά. Είναι προαιρετική σε αυτή την περίπτωση. Αν συνδέσετε με το κούτι, δεν χρειάζεται να το πατήσετε. Λοιπόν, δεν θα δείτε κάποια διαφορά στο αποτέλεσμα. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως παράμετρο τον αριθμό μητρώου και έχει δύο ranks σε σύνολο και θα πρέπει να στείλουμε είτε από το rank 0 είτε από το rank 1 τον αριθμό αυτό που ορίσαμε ως παράμετρο στο άλλο rank ώστε αυτό να κάνει μια αριθμητική πράξη, παραδείγματος χάρη να το αυξήσει κατά δύο, να το διαιρέσει, να το προπλησιάσει κτλ. Και να εκτυπώσει το αποτέλεσμα. Θα πρέπει επίσης να κάνουμε και ένα έλεγχο ότι τα ranks είναι μεγαλύτερα ή ίσο του 2. Για τα υπόλοιπα ranks, αν παράδειγμα έχουμε 5 ranks, τα υπόλοιπα 3 δεν κάνουν τίποτα. Οπότε ξεκινάμε. Ενώ είμαστε στο Πλειάδες, όπως βλέπουμε, δημιουργούμε με τον Nano. Η πράξη αυτή θα οριστεί λογικά από την εξέταση. Μπορεί να σας πει να κάνετε πρόσθεση, μπορεί να σας πει να κάνετε αφαίρεση, οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, είναι εύκολο εκείνη την ώρα να το αλλάξει. Εγώ θα δείξω, για παράδειγμα, τον πολλαπλασιασμό επί 2. Θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε ένα αρχείο σε, με τον text editor Nano. Είχαμε δείξει ξανά ότι με τον Nano η πρώτη παράμετρος είναι το όνομα του αρχείου που θέλουμε είτε να ανοίξουμε είτε να δημιουργήσουμε. Θα το ονομάσω NPS Lab NPS. Λοιπόν, εδώ άνοιξε, βλέπουμε ο Nano. Κλασικά πρέπει να κάνουμε include το stdio.h και το include mpi.h γιατί αυτό το πρόγραμμα προορίζεται για χρήση mpi. Μια συνάρτηση main η οποία θα δέχεται αυτή τη μεταβλητή θα είναι η παράμετρη, ο αριθμός παραμέτρων, ο συνολικός δηλαδή αριθμός παραμέτρων και ως δεύτερη παράμετρος ένας πίνακας με χαρακτήρες που θα έχει όλες τις παραμέτρους. Υπόψη, γιατί με έχετε αναρωτήσει, εάν δεν θέλετε να το κάνετε έτσι με διπλό pointer, μπορείτε να σβήσετε ένα αστεράκι και να το κάνετε πίνακα έτσι. Είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, ένα τελευταίο πράγμα που θα πρέπει να κάνει main είναι να κάνει return το 0. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε σε ένα πρόγραμμα MPI είναι να αρχικοποιήσουμε το MPI και ας κάνουμε και έναν έλεγχο MPI και περνάμε τις παραμέτρους που έχει το πρόγραμμά μας να αρχικοποιήσει το MPI έτσι. Με το και. Λοιπόν, η τιμή που επιστρέφεται από την MPI init αποθηκεύεται στο result, οπότε εμείς ελέγχουμε το result για να δούμε αν έγινε σωστά η αρχικοποίηση. Και αν
το result είναι διαφορετικό από σταθερά MPI success. Η MPI success στην ουσία είναι σταθερά που περιλαμβάνει το 0. Ναι, θα πρέπει να είναι στην αρχή το init πριν από κάθε κλίση στο MPI, θα πρέπει να έχει πάνω την αρχικοποίηση. Λοιπόν, ελέγχουμε αν έγινε σωστά η αρχικοποίηση. Εάν έχουμε κάποιο διαφορετικό result, θα πρέπει να τυπώσουμε ένα μήνυμα λάθος. Δεν θα το τυπώσω, θα κάνω απλά ένα abort. Και αυτό σχεδόν δεν μπαίνει ποτέ. Λοιπόν, MPI, com, on. Και βάζω και ένα exit status, το ρίτζο αυθαίρετα ως 1. Μπορείτε να βάλετε 2, 3, οτιδήποτε. Λοιπόν, με το MPI abort διακόπτεται και η λειτουργία του τρέχον rank, αλλά και η λειτουργία των υπόλοιπων. Δηλαδή το abort στην ουσία τερματίζει όλα τα ranks που τρέχουν στο MPI. Λοιπόν, ως επόμενο βήμα θα πρέπει να κάνουμε τον έλεγχο εάν έχουμε δύο τουλάχιστον ranks για να συνεχίσει το πρόγραμμα. Για να κάνουμε αυτόν τον έλεγχο θα πρέπει πρώτα να πάρουμε και τον αριθμό το μέγεθος του word και τον αριθμό του rank. Επομένως, θα ορίσω εγώ, θα καλέσω την συνάρτηση MPI com size, το παράδειγμα. Πρώτη παράμετρος είναι πάλι MPI com all. Και στη δεύτερη παράμετρο αποθηκεύεται στη συγκεκριμένη μεταβλητή η επιστροφή. Οπότε θα πρέπει να την ορίσουμε από πάνω. Σαν ακέρα. Λοιπόν, συνεχίζω για να πάρουμε και τον τρέχοντα rank. Θα πρέπει να καλέσουμε τη συνάρτηση mpi.com rank, η οποία πάλι δέχεται ως πρώτο παράμετρο το mpi.com και ως δεύτερο παράμετρο τη μεταβλητή, ακέρα μεταβλητή, παραδείγματος χάρη word rank. Και την ορίζω από πάνω. Λοιπόν, ως αυτό το σημείο έχουμε και το μέγεθος ολόκληρο του communicator, όλα τα rank δηλαδή, και το τρέχοντα αριθμό rank. Για να κάνω έλεγχο αν το μέγεθος του communicator είναι μεγαλύτερο από 2, δηλαδή αν έχουμε μεγαλύτερα ranks από 2, κάνουμε μία if σε αυτό το σημείο, η οποία θα έχει τη συνθήκη word size μικρότερο του 2, ας πούμε. Οπότε, και αν το word size είναι μικρότερο του 2, τυπώνουμε ένα μήνυμα word size γράφω εγώ ένα μήνυμα, ενδεικτικά, σε περίπτωση που θα πρέπει να κάνουμε και abort, MPI abort, MPI com, abort, πρώτο παράμετρος, το exit status καλό θα ήταν να το διαφοροποιήσουμε για να ξέρουμε τι γίνεται, θα το βάλω 2 αυθαίρετα, μπορείτε να ορίσετε όποια την θέλετε. Ωραία, μέχρι εδώ έχουμε ελέγξει ήδη αν το μέγεθος του communicator, δηλαδή το σύνολο των ranks, είναι μεγαλύτερο ή ίσο το 2. Οπότε, μπορούμε να συνεχίσουμε και να διαφοροποιήσουμε τη ροή του προγράμματος ανάλογα με το τρέχοντα rank.
Οπότε, ελέγχουμε εάν το rank, word, rank, εάν το τρέχον rank είναι 0, τότε θα πρέπει εμείς να πάρουμε την τιμή της πρώτης παραμέτρου, η οποία υπάρχει μέσα στο, στον πίνακα αυτών. Για να γίνει αυτό, είπαμε και σε προηγούμενα μαθήματα ότι η πρώτη, πρώτη θέση, γενικά και στο argument count και στο argument v, είναι το path του εκτελέσματος, δηλαδή το λειτουργικό βάζει τουλάχιστον μία θέση, εάν το πρόγραμμα δεν έχει καθόλου παραμέτρους. Επομένως, εμείς δεν θα ψάξουμε να βρούμε τη τιμή του 0, γιατί το 0 έχει, δεν έχει την πρώτη παράμετρο, έχει το path του εκτελέσματος. Θα βάλουμε το 1, τη θέση 1. Οπότε, στη θέση 1 έχουμε σίγουρα την τιμή πρώτης παραμέτρου. Επειδή αυτή η τιμή είναι, είναι αλφαριθμητική, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να την κάνουμε ακέρα, ώστε να μπορούμε μετά να κάνουμε αριθμητικές πράξεις κτλ. Για να γίνει λοιπόν ακέρα αυτή η τιμή, θα ορίσω εδώ έξω μια μεταλλητή number. Και θα αποθηκεύσω αυτή την μεταλλητή, τη μετατροπή με τη συνάρτηση αυτή τη συνάρτηση μετατρέπουμε ένα, μια ακολουθία χαρακτήρων σε νούμερο. Να σημειώσω ότι ίσως αυτή η συνάρτηση είναι λίγο ξεπερασμένη και δεν κάνει κάποιους ελέγχους, αλλά για αυτό το μάθημα είναι πέρα αρκετή, δεν μας ενδιαφέρει και τόσο η ασφάλεια, επομένως μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Για να γίνει λοιπόν η χρήση αυτή της συνάρτησης, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και μία ακόμα βιβλιοθήκη, καθώς δεν συμπεριλαμβάνεται στο STDIO, συμπεριλαμβάνεται στη βιβλιοθήκη stdlib.h. Οπότε, θυμάστε ότι πρέπει να συμπεριλάβετε και αυτό το header. Λοιπόν, κάνοντας λοιπόν τα αλφαρθμητικά ακέραιο, έχουμε στην μεταβλητή number την τιμή που έχει παράμετρο, το αίμα δηλαδή. Επομένως, μπορούμε πια να στείλουμε με την MPI send τον αριθμό αυτό με τύπο int. Εδώ θα το δαχτώσουμε μετά, νομίζω είναι έτσι. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε λοιπόν send στο 1, το rank 1, τον αριθμό αυτών. Οπότε για το rank 0 είμαστε εντάξει, θα πρέπει τώρα να ελέγξουμε την περίπτωση που είμαστε στο rank 1. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε στο rank 1 θα είναι φυσικά να λάβουμε πίσω την τιμή που στάλθηκε από το rank 0. Για να το κάνουμε αυτό, θέλουμε την MPI seed, η οποία αποθηκεύει το αποτέλεσμα στο number. Ένα MPI in.
εδώ είναι η προέλευση που είναι το 0. Tag. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο λοιπόν έχουμε κάνει receive τον αριθμό που στάλθηκε από το rank 0. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να κάνετε κάποια πράξη. Εγώ για παράδειγμα τώρα θα κάνω τον παλαιοπισιασμό επί 2, number ίσον number επί 2. Αν χρειαστεί να κάνετε διαίρεση ή πρόσθεση, αλλάζετε το σύμβολο. Και στο τέλος, σηκώνεται από το rank 1. Για παράδειγμα, διαβάζω το number για να τυπωθεί. Σε διαφορετική περίπτωση, αν είμαστε σε κάποιο rank διαφορετικό του 0 ή 1, είτε δεν κάνουμε κάποια άλλη else ή γράφουμε μία else και τυπώνουμε nothing, παραδείγματος χάρη nothing to do, nothing. Και εδώ μπορούμε να βάλουμε και το χαρακτήρα time. Λοιπόν, ως αυτό το σημείο είμαστε εντάξει. Μην ξεχάσουμε να κάνουμε finalize το LPI πάνω από τη return. Θα πρέπει ίσως να εξετάσουμε την περίπτωση που έχει δοθεί δεν έχει δοθεί κάποια παράμετρο στο command line. Ίσως μπορούμε να το κάνουμε μέσα στο rank 0, το οποίο είναι το root rank. Να κάνουμε για παράδειγμα, εάν ο αριθμός παραμέτρων είναι ίσως με 1, που αυτό στην ουσία σηματοδοτεί ότι δεν έχουμε καμία παράμετρο, γιατί ξέρουμε ότι από την αρχή η παράμετρος είναι 1. Μπορούμε να κάνουμε μία print f, για παράδειγμα error, δεν έχουμε αρκετές arguments. Και να κάνουμε και ένα abort. Με ένα status. Πάνω το 2, θα βάλω 3. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι δεν χάσαμε κάτι. Θα το δοκιμάσω. Θα πρέπει όλο αυτό τώρα να το κάνετε compile με το NPI σε C. Λοιπόν, η πρώτη παράμετρος του MPI SSA είναι το πηγαίο αρχείο, που είναι το lab5mps.se, και ορίζουμε με το switch output το εκτελέσιμό μας. Θα το ονομάσω lab5mps. Και μπορούμε να βάλουμε και το WL. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποιο σφάλμα. Find reference to print F. Έχουμε ξεχάσει ένα tab. Ένα λιτάκι. Εδώ είναι στη σειρά. Ανατρέχουμε λοιπόν την εντολή και βλέπουμε ότι κάνει
κανονικά compile. Τώρα λοιπόν θα πρέπει, το επόμενο βήμα είναι να το κάνουμε υποβολή στο QSAP. Για να το κάνουμε υποβολή, όπως ξέρουμε, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα script. Το script αυτό το έχω έτοιμο, για να μην το ξαναγράφω. Έχουμε εξηγήσει τι κάνουν οι παράμετροι. Αν θέλει κάποιος ξανά εκτίμηση, μπορώ να το ξαναπώ. Επίσης, εδώ τώρα θα πρέπει να βάλουμε το path του εκτελέσιμου. Είμαστε στο home directory και έχουμε το όνομα του εκτελέσιμου lab 5 NPS. Lab 5 NPS. Και για να βάλουμε παράμετρο, αφήνουμε κενό και βάζουμε, παραδείγματος χάρη, το AM. Βάζω εδώ 111. Και κάνω αποδίκηψη με control control. Λοιπόν, τώρα μένει να κάνουμε υποβολή στο QSAP. Βάζουμε ως πρώτο παράμετρο το sub.sh. Τρέχουμε και εκτυπώνουμε το αποτέλεσμα 1, 1, 9, 3, 3, 8. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι για τα υπόλοιπα ranks, είχαμε 8 ranks, βλέπουμε ότι για τα υπόλοιπα εικόνες του Nothing to Do και για το rank 1 βλέπουμε ότι εικόνεται η τιμή του number, η οποία είναι 222, δηλαδή επί 2 το M μας. Αν θέλετε να αλλάξετε το M, αλλάζετε στο QSAM την παράμετρο εδώ. Για παράδειγμα, θα το βάλω 222. Κάνω υποβολή. Και βλέπουμε ότι η τιμή έγινε 444, δηλαδή επί 2. Οπότε ξαναδείχνω μία το Lab 5 το NPS και με ρωτάτε απορίες. Αυτό ήταν το NPS και την Τετάρτη. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι σε κάποια ερωτήματα αυτό πρέπει να γίνεται. Δηλαδή σκέψου ότι κάθε φορά όταν περνάμε ένα rank, αυξάνεται, ανεβαίνει κατά ένα χαρακτήρα το αλφαβητικό μας. Οπότε νομίζω ότι αυτό ζητάει άσκηση, δεν είναι κάποιο πρόβλημα. Αυτό είναι το NPS της Τετάρτης. Όταν... Οκ, να το δείξω λίγο και το SAP. Αυτή εδώ η συνάρτηση στην ουσία μετατρέπει το αλφαρυθμητικό μας σε αριθμό. Δηλαδή μετατρέπουμε την παράμετρο που δόθηκε σε αριθμό, σε ακέραια δηλαδή μεταβλητή, για να μπορούμε μετά να κάνουμε πράξεις. Επειδή αν το αφήσουμε έτσι,
το αρχείο της ΕΣΕ αναγνωρίζει ότι αυτό είναι χαρακτήρας και δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια πράξη στη συνέχεια. Το MPI status node νομίζω μπαίνει για να μην μας επιστρέφει σε κάποιο status. Αν θέλετε να έχετε όπως κάποια μεταβλητή που να προσέχετε, μπορείτε να την παραβλέψετε. Εγώ το βάζω έτσι γιατί παίρνει το status. Ναι, στην ουσία το MPI status περιγράφει μια μεταβλητή την οποία καταχωρείται το αποτέλεσμα αυτής εδώ της συνάρτησης. Εάν κάποιος βάλει ABC, αν βάλει χαρακτήρες, τότε το αποτέλεσμα της συνάρτησης θα είναι 0. Αυτό ίσως είναι και ένα από τα προβλήματα που έχει η συνάρτηση. Εν πάση περιπτώσει, εσείς θα κάνετε την παράμετρο, οπότε θα βάλετε νούμερο. Αλλά αν βάλετε αλφαρτηνικό οποιοδήποτε, η συνάρτηση θα επιστρέψει στην τιμή 0. Το 01, λοιπόν το 0 εδώ είναι το tag. Το tag αυτό είναι στην ουσία ένας τρόπος για το MPI για να διαχωρίσει send και receive που έχουν παρόμοια χρήση. Οπότε καλό είναι να βάζετε έναν αριθμό ή το 0 ίδιο και στις δύο συναρτήσεις. Το 1 και το 0 είναι το αντίστοιχα που προορίζεται να σταλθεί, δηλαδή για παράδειγμα η MPI send στέλνει το number στο rank 1. Εάν βάλω εγώ 2 θα το στείλει στο rank 2. Και στην MPI receive δηλώνει αντίστοιχα το από πού προορίζεται να γίνει λήψη του αριθμού, να γίνει receive. Εδώ βάλαμε 0, δηλαδή ότι περιμένουμε να γίνει λήψη από το rank 0. Ο αριθμός στο rank, ναι, βγαίνει εδώ. Αν δείτε το SH, είναι 2 nodes και 4 4 εργασίες, επομένως έχουμε 8 runs. Βάλουμε ένα node, έχουμε μόνο 5. Πράγματι βλέπουμε ότι έχουμε 4 runs και εννοείται το run δεν έχουμε βάλει ένα τυπώνο για τίποτα. Στο MPI Abort, κανονικά, υποτίθεται ότι σε μεγαλύτερα προγράμματα η τιμή που επιστρέφεται βοηθάει κάποιον στο να κάνει debug το πρόγραμμα. Για παράδειγμα, αν εμείς βάλουμε παντού ένα, εάν γίνει κάποιο σφάλμα, για παράδειγμα, θα τρέξω εγώ το πρόγραμμα χωρίς καμία παράμετρο. 5, εδώ μας λέει ότι το MPI Abort, εντάξει, μας βγάζει και το μήνυμα που γράψαμε, αλλά μας λέει ότι το MPI Abort επέστρεψε το error code 2. Δηλαδή είναι αυτό που ορίσαμε εμείς σαν παράμετρο στο MPI Abort. Επομένως, μπορεί κάποιος να πάει στο δικαίωμα απόρριτα. Να βρει που έχουμε επιστροφή 2 και ξέρει ότι το πρόβλημα προέκυψε εδώ. Παιδιά, για τα παραδοτέα θα δείτε στα γενικά στοιχεία το σχέδιο εργαστηρίων για τις 5 πρώτες εβδομάδες, νομίζω είναι μέχρι το κλάδιο εδώ. Ναι, το MPI Abort ναι, είναι καθαρά για δικό μας, για να είναι πιο σωστό γραμμένο στους πόλητες. Σωστά.
Και και τα βίντεο στο YouTube δεν γνωρίζω. Θα ρωτήσω την κύριε Κασιδιάνη να δούμε αν καταγράφονται. Αν είστε εντάξει με το MPS, μπορώ να συνεχίσω να κάνω ας πούμε κάποια άσκηση από το 6 ή ό,τι προλάβουμε. Και εδώ τελειώνει το MPS, το αφήνω έτσι. Έχει ακόμα ένα άγγιστρο στο τέλος. Επίσης νομίζω ότι το εργαστήριο 6 είναι προηγούμενο. Ναι, πρέπει να κάνουμε το 8. Λεπτάκι να το ανεβάσω. Ναι, μπορεί να ζητήσει κάποια άλλη πράξη. Εσείς απλά θα αλλάξετε το αποτέλεσμα που βρίσκεται εδώ. Δηλαδή, εδώ καθορίζεται η πράξη που θα γίνει από το rank 1. Αν ζητηθεί πρόσθεση, ας πούμε, μπορείτε να κάνετε το πρόσθεση, πέρεση ή οτιδήποτε άλλο. Για να το mod είναι το επί της 100. Δηλαδή αν κάνω mod 2 θα εμφανίσει το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθμού με το 2. Λοιπόν, παιδιά, πάμε και μία γρήγορα στην άσκηση 1, το εργαστήριο 8. Λοιπόν, εδώ μας λέει να υπολογίσουμε κατά προσέγγιση ένα ολοκλήρωμα που έχει τετράγωνο συν 1 από 1 ως 4. Ένα ολοκλήρωμα γνωρίζουμε ότι είναι το εμβατό που περικλείται από την γραφική παράσταση και τον άξονα χ. Οπότε, με λίγα λόγια, μας λέει να χωρίσουμε αυτό το τμήμα που περικλείεται σε μικρά τραπέζια, στα οποία θα υπολογίσουμε κάθε φορά τον εμβαθό τους και θα το αφρίζουμε ώστε να υπολογίσουμε κατά προσέγγιση την τιμή του ολοκληρώματος. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τη γραφική παράσταση από το 3×4×1. Θέλουμε να υπολογίσουμε το εμβαθό που βρίσκεται στο γκρι, στο τμήμα που είναι γκρι. Για να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ένα τραπέζιο και να εξαιρέσουμε ότι υπάρχει αυτή εδώ η καπύλη, ότι είναι απλά μια ευθεία που ενώνει
αυτή εδώ την τιμή με αυτή. Έτσι θα έχουμε κατά προσέγγιση το εμβαδό του τραπεζίου και κατά συνέπεια του ολοκληρώματος. Σε όσα περισσότερα βήματα χωρίσουμε το εμβαδό αυτό, δηλαδή αν βάλουμε εμείς για παράδειγμα 100 τραπέζια, τότε θα δούμε ότι πλησιάζει όλο και περισσότερο την τιμή που έχει το ολοκλήρωμα, την πραγματική τιμή. Θεωρητικά, εάν βάλουμε άπειρα τραπέζια, τότε η τιμή θα συμπίπτει με την τιμή που έχει το ολοκλήρωμα. Οπότε, μας θέλει να κατασκευάσουμε ένα σιδιακό πρόγραμμα, αρχικά, το οποίο θα είναι χωρίς open API και θα κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα κρατάει το χρήστη πόσα τραπέζια θα δημιουργήσει και θα υπολογίζει κατά προσέγγιση τη τιμή του ολοκληρώματος. Οπότε, κάνω εδώ ένα lab5c1.se. Το κλασικό stdio.h. Ξεκινάμε με την mail. Δεν θέλουμε κάποια παράμετρο προς το παρόν, οπότε το αφήνω κενό. Return 10. Δεν θέλουμε ούτε MPI. Θέλουμε απλά ένα πρόγραμμα σε SET. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να ρωτήσουμε το χρήστη πόσους αριθμούς, πόσα τραπέζια θέλει. Οπότε κάνουμε μια printf, για παράδειγμα enter. Έτσι γράφονται. Plus N. Και στη συνέχεια κάνουμε scan F για να πάρουμε είσοδο από τον χρήστη. Θα βάλω. Καλύτερα να βάλουμε float στην ιδανική και όχι ακέραια. Και μία καταβλητή, παραδείγματος χάρη, total, την οποία θα την γνωρίσουμε πιο πάνω. Οπότε, εμείς αναμένουμε ότι το περιεχόμενο της καταβλητής θα είναι ο αριθμός που πάτησε ο χρήστης. Στη συνέχεια, θα πρέπει, εάν δείτε λίγο την εκφώνηση, στην γραφική παράσταση εμείς θα πρέπει να χωρίσουμε το τμήμα από 1 έως 4 ανάλογα με τον αριθμό των τραπεζίων που έχουν δοθεί. Οπότε εγώ θα το ονομάσω, θα ονομάσω με μεταβλητή παραδείγματος χάρη step, τα βήματα δηλαδή, και θα διαιρέσω την απόσταση που είναι από το 1 έως 4, δηλαδή 3, το 3, με τα κομμάτια που έχει επιλέξει ο χρήστης. Για παράδειγμα, αν έχει επιλέξει 10, θα γίνει 3 δια 10. Επομένως, βάζουμε τη μεταβλητή. Με τον τρόπο αυτό, δηλαδή, χωρίζουμε όλο αυτό τον άξονα χ, σε μικρότερα κομμάτια, τα οποία θα καθορίζουν το τραπέζιό μας. Το κάθε τραπέζιο μας. Επομένως, το επόμενο βήμα θα ήταν να κάνουμε μία for. Η οποία θα ξεκινάει από 0 και θα κάνει επαναλήψεις ίσα με τον αριθμό των τραπεζίων. Δηλαδή τώρα είναι η στιγμή που εμείς ξεκινάμε να υπολογίζουμε το εμβαδό του επιμέρους, του κάθε τραπεζίου επιμέρους. Οπότε, θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη for, όσες φορές είναι και τα τραπέζια μας, τα μικρότερα, και μέσα σε αυτή τη for να υπολογίζουμε το εμβαδό. Για να υπολογίσουμε το εμβαδό ενός τραπεζίου, θα πρέπει να προσθέσουμε την μεγάλη βάση, τη μικρή βάση,
επί το ύψος και να διαιρέσουμε δια 2. Ναι, θα το βάλω και το int i. Οκ, το ορίσαμε. Επομένως, θα πρέπει να βρούμε το μήκος της κρίσης της βάσης. Οπότε, θα ονομάσω τα σημεία που βρίσκονται πάνω στον άξονα χ, παράδειγμα χ1 και χ2. Οπότε, στην πρώτη περίπτωση, το χ1 θα είναι 1, διότι ξεκινάμε από το 1, και το χ2 θα είναι 1 συν το step. Δηλαδή, εάν για παράδειγμα έχουμε 10 τραπέζια, θα είναι 1 συν 0,3, αν το αποτέλεσμα της διαίρεσης, θα είναι 1,3. Οπότε η μεγάλη βάση θα πρέπει να υπολογιστεί αφού πρώτα βρούμε το ψ1 και το ψ2. Το ψ1 θα είναι η τιμή της παράστασης, δηλαδή το 3 χ το τετράγωνο, αλλά με το χ1, δηλαδή 3 επί χ1, τετράγωνο, θα το κάνω χ1 πάλι, συν 1 και το ψ2 θα είναι αντίστοιχα 3 2 συν 1. Παιδιά, νομίζω ότι έχουμε το 8, γιατί είμαστε στην 5η θεωρητική εβδομάδα. Εδώ να ελέγξω άλλη μία. Ναι, για την 5η, για το 5ο μάθημα, 5η εβδομάδα είναι τα φυλάδια 8 και 9. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν προλαβαίνω να κάνω όλες τις ασκήσεις μέσα σε μία ώρα, επομένως θα δείχνω από κάθε φυλάδιο όσα προλαβαίνουμε, μία-δύο ασκήσεις για να έχετε μία ιδέα. Παιδιά, ναι, το ψ1 και το ψ2 δεν θα είναι in, γιατί κολλάμε και float τιμές. Θα κάνουμε float και θα το ορίσουμε εδώ, ψ1 και ψ2. Τέλος σειράς. Οπότε, ξέροντας όλα αυτά, μπορούμε να υπολογίσουμε την επιφάνεια, το εμπαδό δηλαδή του εμπέρους του κάθε τραπεζίου, στη νέα μεταβλητή, παραδείγματος χάρη τότε, surface, εγώ, συνολική επιφάνεια. Και θα βάλω το sin ίσον, στην ουσία είναι σαν να λέμε ίσον, total, surface, sin κτλ. Δηλαδή, στην ουσία προσθέτω στην πάντουσα τιμή. Θα το κάνω έτσι για λόγους συντομίας. Και θα βάλω την μεγάλη βάση, συν τη μικρή βάση, επί το ύψος το οποίο είναι, είναι η διαφορά του χ2 με το χ1, χ2 μείον χ1, και για αυτά, όλα αυτά δια 2. Βάση μεγάλη, συν βάση μικρή, επί το ύψος, δια 2. Και σαν τελευταίο κομμάτι θα πρέπει να αυξήσουμε
το Q1 και το Q2 κατά τον αριθμό step. Κάθε φορά. Λοιπόν, οπότε θεωρητικά τώρα βρίσκουμε για κάθε τραπέζιο το εμβαδό και αποθηκεύουμε ένα συνολικό εμβαδό στη μεταβλητή total surface. Εγώ τώρα θα κάνω print F. Είναι float F. New line. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Θα αποθηκεύσω το πρόγραμμα. Θα το κάνω compile lab 5.1.se. Λοιπόν, έχουμε κάποια errors. Δεν έχουμε ορίσει το H2 και το total surface. Δεν το έχουμε ορίσει με το σωστό τύπο. Θα πρέπει να είναι float και τύπο. Έχουμε 10 δικές τιμές. Το total surface. Πρέπει να το ορίσουμε πιο πάνω. Θα το ορίσω έξω από το code. Θα πω. Θα το αριθμοποιήσω με 0. Κάνεις κάποιο ερωτηματικό. Ναι, όντως. Και πάλι έχουμε ένα πρόβλημα με το printf. Λοιπόν, στο printf δεν έχουμε βάλει το tab. Λοιπόν, βλέπουμε περνάει το compile, wall, κάποιο warning. Έχουμε με το mpr, βασικά το mpr run, κακώς έκανα και το sss. Θα το κάνω πάλι με το gcc. Δεν χρησιμοποιούμε το mpi, οπότε είναι περιττό να το χρησιμοποιήσουμε. Και το τρέχουμε, lab 5:1. Μας ρωτάει τον αριθμό των τραπεζίων, μας λέει η εκφώνηση, εκτέλεση με 1, 10, 100 και 1000 και 10.000. Οπότε ας βάλουμε 1. Λοιπόν, μας λέει ότι η συνολική πάνε είναι 75. 10 με 66. Υπολογίσουμε λίγο την τιμή του ολοκληρώματος για να ξέρουμε τι απόκριση έχουμε. Έχουμε 3 αρχή, τετράγωνο, συν 1, από 1 έως 4. Λοιπόν, βλέπουμε ότι βγαίνει 66. Οπότε βλέπουμε ότι με 1 δεν έχουμε καθόλου ακρίβεια, έχουμε μεγάλη απόκριση, τεράστια. Με 10 έχουμε το κομμάτι του, το ακέραιο είναι σωστό, έχουμε πρόβλημα στο κομμάτι το δεκαδικό. Ας εκτελέσουμε με 100. Ωραία, βλέπουμε ότι η απόκληση συνεχίζει να μικραίνει. Με 1000 μικραίνει ακόμα περισσότερο και βλέπουμε ότι όσο ο αριθμός αυτός αυξάνεται, δηλαδή όσο περισσότερα τραπέζια έχουμε, τόσο πλησιάζει η τιμή που υπολογίσαμε, η πραγματική τιμή του ολοκληρώματος. Παιδιά, το MPISSF χρησιμοποιεί τον υπάρχον compiler, το GCC ή
όποιον άλλο compiler. Είναι δηλαδή κάτι σαν ενδιάμεσο πρόγραμμα. Απλά βάζει κάποιες παραμέτρους ώστε να γίνεται κανονικά η σύνθεση με το MPI. Οπότε καλύτερα όταν εκτελείται πρόγραμμα που χωρά μόνο σε, να χρησιμοποιείτε το compiler απευθείας, το GCC. Θα αναδείχνω το κώδικα. Λειτουργεί στο 10 σαν τιμή. Κάπου έχει κάνει λάθος, όπως το scanf, έχει βάλει το σημαδάκι αυτό τη καταχώρηση. Το έχει ορίσει σαν float. Ρίξε άλλη μία ματιά, μήπως έχεις κάποιο πρόβλημα και δεν το βλέπεις. Πάντως αυτό είναι το πρόγραμμα. Έχετε κάποια απορία πάνω σε αυτό? Ίσως εκπαιδευτήκατε λίγο με τον τρόπο που υπολογίζετε, με τη λογική. Okay. Λοιπόν, αυτά παιδιά, καλό βράδυ να έχετε. Ό,τι απορίες μου στέλνετε και στο mail, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ.